θα ανοίξουμε την ατζέντα των συνομιλιών με τον πολιτικό επιστήμονα και υποψήφιο διδάκτορα γεωπολιτικής, πρόεδρο του δικτύου των Ελλήνων Συντηρητικών, τον κύριο Ραφαήλ Καλυβιώτη. Κύριε Καλυβιώτη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε ότι από χθες έχουμε ξαναεπιστρέψει στην κανονικότητα. Μπλε φάκελοι, οδηγίες, τα μανίκια σηκωμένα, δουλειά, αλλά και μια πραγματικότητα με την κυρία Λαγκάρτ να λέει ότι τα επιτόκια θα ανέβουν. Ο πληθωρισμός δεν είναι συνεπία μόνο ενεργειακής ή κρίσης πολέμου, αλλά και συνεπίας κερδών και εταιρικών μερισμάτων, αν όλα αυτά συνιστούν μια επιστροφή στην κανονικότητα, με ή χωρίς εισαγωγικά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι περνάμε σε έναν κόσμο ο οποίος θα έχει μια κρίση, παγκόσμια κρίση, βαθιά κρίση. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη, είναι και η Αμερική με τη Fed και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Να υπενθυμίσουμε ότι επί διακυβερνήσεως Biden η οικονομία της Αμερικής περνάει από το κακό στο χειρότερο και ταυτόχρονα έχουμε και το πρόβλημα ανάκαμψης της Κίνας, η οποία Κίνα αυτή τη στιγμή εξαιτίας του γεγονότος ότι πίστευαν όλοι πως μετά την COVID εποχή και τους σκληροπυρηνικούς αποκλεισμού των πολιτών από τη δημόσια σφαίρα στο να βγαίνουν έξω, δεν έχει συνέλθει ακόμα. Υπάρχει μια τρομερά μεγάλη νεανική ανεργία και αυτό φυσικά επηρεάζει και την παγκόσμια ζήτηση. Άρα πάμε σε έναν κόσμο ο οποίος θα μπει σε μια κρίση και αυτή η οικονομική κρίση φυσικά θα δημιουργήσει και πολιτικές εξελίξει όπως ήδη δημιουργεί στη Δύση, αλλά μπορεί να έρθουν και εξελίξει και εκεί που δεν περιμένουμε στην Ασία. Δηλαδή δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς ακριβώς θα πάνε τα φαινόμενα, διότι φυσικά όταν υπάρχει οικονομική κρίση ακολουθούν και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όσον αφορά τη δική μας χώρα, εάν κανονικότητα εννοείται το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν θα το έλεγα ακριβώς κανονικότητα, αλλά θα πω ότι είναι αυτό ακριβώς που είχαμε προβλέψει διάφοροι αναλυτές, ότι ο Πρωθυπουργός, έχοντας πλέον μια κυβερνητική θητεία άνετη, μπορεί να υπουργοποιήσει ανθρώπους που φυσικά είναι σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και ατζέντα, όπως για παράδειγμα στο μεταναστευτικής πολιτικής, όπως το εξωτερικών, με τον εξαμιλήτη υπουργό και διάφορες άλλες ενδιαφέρουσες επιλογές όπως το Υπουργείο Παιδείας που έχει πει η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Όλα αυτά είναι κανονικότητα, αλλά είναι κανονικότητα των ελίτ, δεν είναι κανονικότητα των κανονικών ανθρώπων. Μάλιστα. Για πείτε μου λοιπόν, ποια είναι η δική σας ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσματος και δεν εννοώ μόνο τα πρόδειλα, δηλαδή τον θρίαμβο Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά το τι πολιτικό σκηνικό έχει η χώρα πλέον από τη Δευτέρα. Λοιπόν, στην Ελλάδα είναι πραγματικά το λιγότερο υποκριτικό να λέμε σε μια σειρά από ζητήματα ότι γίναμε Ευρώπη, αλλά όταν αρχίζουμε να προσυδειάζουμε και στο πολιτικό τοπίο της Ευρώπης, τότε να μην μας πολύ αρέσει η Ευρώπη. Δεν είναι έτσι όμως. Ένα 14% των συμπολιτών μας ψήφισε κόμματα τα οποία, ας το πούμε σχηματικά τώρα, βρίσκονται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και τι εννοώ με το «γίναμε Ευρώπη»? Ότι προς τα αριστερά, ανάμεσα στις 27 χώρες και κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 6 μονάχα είναι αριστερόστροφες. Είτε η Δανία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Σλοβενία και η Πορτογαλία. Αλλά και σε αυτές ακόμα τις χώρες, στην κεντροαριστερή Δανία για παράδειγμα, εφαρμόζεται μια πολύ σκληρή αντιμεταναστευτική πολιτική, παραδείγματος χάρη, την οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι απλά δεν έχει εφαρμόσει, την θεωρεί στα όρια της ακροδεξιάς. Στην Ισπανία ο Σάντσεθ κήρυξε πρόωρες εκλογές με το Vox και τη δεξιά να δείχνουν ανωδικότατες τάσεις και μάλλον θα σαρώσουν. Στη Γερμανία εναλλακτική, για τη Γερμανία πέτυχε την πρώτη της νίκη σε τοπικές εκλογές, λαμβάνοντας και την πρώτη της κυβερνητική θέση.
Σόνεμπεργκ, στην Ιταλία, στην Ουγγαρία, στη Γαλλία, στην Πολωνία, στην Ολλανδία, στη Σουηδία κλπ. Και γενικότερα στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε ταυτοτικά κόμματα που είτε είναι κυβέρνηση, είτε μετέχουν στην κυβέρνηση, είτε διαθέτουν υψηλά ποσοστά ως ρυθμιστές του πολιτικού τοπίου. Το ζήτημα, δεν ξέρω αν θέλετε να περάσουμε, είναι γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα. Έτσι, διότι υπάρχουν δύο λόγοι. Εγώ μ' αρέσει να κάνω ένα διαχωρισμό της κοινωνιολογικής και της πολιτικής ανάλυσης από αυτήν εδώ την εκπομπή, και όσο, ενώ τώρα θα κάνω μια μικρή κοινωνιολογική ανάλυση, και φυσικά από το κανάλι μας εβδομαδιαίως, το Right to the Bone, έχω αναφερθεί πλιστάκης στη λέλαπα που αντιμετωπίζει ο απλός και καθημερινός άνθρωπος, ο οποίος είναι έτοιμος να συνθλιβεί ανάμεσα στις συμπληγάδες πέτρες της παγκοσμιοποίησης. Και για να μην αποφύγω να το συγκεκρινομονοποιήσω το τι σημαίνει παγκοσμιοποίηση, θα πω εν ολίγης ότι σημαίνει παγκόσμια υπηκότητα, world citizenship, όπως αναφέρθηκε στο Ταβός, και άρα νομιμοποίηση της αθρώας μετανάστευσης, υπεριαλισμός των πολυεθνικών εταιριών έναντι του υγιούς καπιταλισμού και του εθνικού καπιταλισμού, και υπερσυσσόρευση των εξουσιών σε υπερεθνικούς οργανισμούς με πρόπλασμα της επερχόμενης παγκόσμιας διακυβερνήσεως, κατά τη γνώμη μου, όρο που πρώτος χρησιμοποίησε στην Ελλάδα βέβαια παγκόσμια διακυβέρνηση ο Γιώργος Παπανδρέου Τζούνιορ, το World Economic Forum του Ταβός. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε πολλά ποια είναι η μέθοδος για να φτάσουμε εκεί, αλλά θέλω έτσι πρώτα να είμαι συνοπτικός πάνω στο γιατί έγινε αυτό. Στην Ελλάδα, όπου καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης είχαμε μια ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, κατά τη γνώμη μου, εξαιτίας του γεγονότος ότι η αριστερά χρησιμοποίησε και χρησιμοποιήθηκε από το κεφάλαιο σε όλη τη Δύση, άργησε να λάβει η χώρα ένα φαινόμενο αντίδρασης προς την παγκοσμιοποίηση, που αυτή τη στιγμή εκφράζεται από ταυτοτικά κόμματα που αναλογικά ρέπουν περισσότερο στη σφαίρα της ταυτοτικής δεξιάς. Και λέω αναλογικά ρέπουν γιατί. Διότι, όπως έχω πει πολλές φορές, το δίπολο αριστερά-δεξιά πλέον είναι ψευδεπίγραφο. Δεν υπάρχει παρά μόνο σχηματικά. Υπάρχουν οι δυνάμεις που στηρίζουν την παγκοσμιοποίηση, όπως είναι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, και υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες στηρίζουν και υποστηρίζουν ένα εθνοκρατικό υπόδειγμα. Το με τι τρόπο το κάθε ταυτοτικό κόμμα στηρίζει το εθνοκρατικό υπόδειγμα, το τοποθετεί και σε διαφορετική τυπολογία. Άλλα κόμματα είναι εθνοκεντρικά, ποπουλιστικά, όπως για παράδειγμα του κυρίου Βελόπουλου, Ελληνική Λύση. Άλλα κόμματα είναι περισσότερο συντηρητικά, χριστιανοδημοκρατικά, όπως η Νίκη του κυρίου Νατσιού. Και άλλα κόμματα είναι εθνικιστικά, όπως οι Σπαρτιάτες του κύριου Στίκα, ευελπιστώ όχι ναζιστικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που ενώνει τα τρία κόμματα... Ναι, 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 συνεχίστε και θα σας ρωτήσω. Ναι. Συνεχίστε, μ' ακούτε? Σε κάθε περίπτωση λέω, ναι, ναι, σας ακούω. Ναι, αυτό, ναι, που ενώνει τα τρία κόμματα αυτά είναι η αντίθεση στην παγκοσμιοποίηση και η αποδοχή του εθνοκρατικού μοντέλου. Ασχέτως εάν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με αυτά τα κόμματα, θα πρέπει να λεχθεί με πάσα ειλικρίνεια ότι το έθνος κράτος είναι το μοναδικό εκείνο όχημα που αποτείναξε καταπιεστικές πολυεθνικές και δεσποτικές αυτοκρατορίες, αλλά και εκείνο το σχήμα που συνένωσε άναρχες δεσποτικές φεουδαρχίες. Επομένως, μπαίνουμε σε μια τροπή ταυτοτικών κομμάτων όπως σε όλη την Ευρώπη. Αν θέλετε να σας απαντήσω κάτι, γιατί υπάρχει πολιτική ανάλυση γιατί φτάσαμε. Θα πάμε στην πολιτική ανάλυση. Είδα ότι περιγράψατε περί ταυτοτικών κομμάτων μια διάθεση για την ελληνική λύση ποπουλισμού, για την νίκη άλλα χαρακτηριστικά, και είπατε ευελπιστώ, ναι, να παραμείνει στα εθνικιστικά οι Σπαρτιάτες. Ευελπιστείτε, αλλά αυτό το μπρος πίσω ανταλλαγή μηνυμάτων του επικεφαλής των Σπαρτιατών το ίδιο βράδυ των εκλογών με τον Ηλία Κασιδιάρη και αντιστρόφως, πόσο αισιόδοξο σας κάνει? Δεν είναι ευθεία ομολογία όταν λες ότι είναι το καύσιμό μου?
κοιτάξτε να δείτε. Τώρα ο Κασιδιάρης και ο κάθε Κασιδιάρης έχει, η αλήθεια είναι, διεμβολήσει τώρα την πολιτική σκηνή και όλα τα πράγματα τα οποία συνέβησαν στο χώρο είναι αποτέλεσμα και μιας συγκεκριμένης τακτικής, την οποία υιοθέτησε η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά το ποια κόμματα πρέπει και ποια δεν πρέπει να μπουν στη Βουλή. Αυτός ο περίτεχνος νόμος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για να αποκλείσει την είσοδο του Κασιδιάρη. Αυτό το οποίο βλέπω όσον αφορά το κόμμα Σπαρτιάτες είναι ότι ξεκίνησε με αυτή την παραδοχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσει έτσι. Δεν πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Γιατί να μην περιμένουμε να το δούμε πρώτα και να αποφασίσουμε μετά. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξουν στελέχοι που να είναι σε ένα normal πλαίσιο. Μπορεί να έχουν έναν λόγο ο οποίος είναι σοβαρός. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Πρέπει να τα δω πρώτα. Αν δω πράγματα τα οποία θεωρώ τα οποία υπερβαίνουν τα εσκαμμένα, φυσικά εδώ είμαστε να το αναθεωρήσουμε και να πούμε ότι αυτό το κόμμα φαίνεται ότι είναι νεοναζιστικό. Αλλά εάν δεν το δούμε πρώτα απλά και μόνο επειδή είπε ότι το στήριξε ο Κασιδιάρης, δεν σημαίνει αυτόματα ότι σε κάνει και ναζιστή. Μισό λεπτό. Δεν το βλέπω έτσι. Γιατί καλά κάνετε. Ξέρετε, και δεν μπορώ. Δικαίωμά σας είναι αυτό. Ωστόσο εγώ οφείλω να ρωτώ. Όταν στους βουλευτές τα 2/3 είναι βουλευτές, υποψήφοι βουλευτές του κόμματος που είχε ο Κασιδιάρης και κόπηκε. Αυτό δεν σας λέει κάτι? Γιατί καλημέρα από το πρωί φαίνεται, λέει ο σοφός λαός. Σίγουρα σημαίνει ότι υπάρχει μια συνεργασία με τον Κασιδιάρη. Έτσι. Ο ίδιος ο κύριος Τίγκας, από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι διαβάζω, διότι δεν το γνωρίζω καλά το κόμμα, έχει περάσει από διάφορα κόμματα. Επομένως, δεν μπορώ να απαντήσω με τέτοια ευκρίνεια σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τα στελέχη, όλα όσα κατέβηκαν, ας πούμε, τους Έλληνες είναι ναζιστές. Εσείς το ξέρετε, εγώ δεν το ξέρω. Οι περισσότεροι ήταν άμεσοι συνεργάτες του Ηλία Κασιδιάρη να μάθω. Και επί Χρυσής Αυγής, οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν συνεργάτες του. Δίνει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα περιμένουμε να τα δούμε, κύριε Σαχίνη, στην πράξη, δηλαδή στη Βουλή. Δεν μπορώ, σαν τα συστημικά ΜΜΕ, να προτρέχω, να κρίνω από την αρχή, αν δεν δω πράγματα. Η λογική μου αυτό λέει, πρώτα βλέπεις, πρώτα κρίνεις και δεν περιμένεις εκ των προτέρων όλους να τους καταδικάσεις. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί κάποιοι άνθρωποι παλαιότερα στη ζωή τους να φέρθηκαν βλακωδώς και να ήταν ακραίοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Έτσι. Και από την Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα υπάρχουν πάρα πολλοί που ήταν στο χώρο της άκρας αριστεράς και της άκρας δεξιάς προηγουμένως. Άρα... Μάλιστα. Το κρατώ. Οι άνθρωποι να έχουν δικαίωμα να αλλάξουν. Ασφαλώς. Είμαι καλόπιστος. Είμαι καλόπιστος. Εγώ εκ της φύσεως του επαγγέλματος οφείλω να είμαι περίεργος και να αφισβητώ, να ρωτώ. Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό πλαίσιο. Σας παρακαλώ. Πολύ. Μα καλά κάνετε, αλλά δεν βγάζει λογική αυτό που λέω. Πρώτα να δούμε, να τους κρίνουμε και αν όντως προβούν σε πράξεις, ξεστομίσουν πράγματα τα οποία είναι εκτός της λογικής του δημοκρατικού πλαισίου, φυσικά να το καταδικάσουμε. Καλά. Θα τους δούμε όμως πρώτα. Ωραία. Αυτό λέω. Εγώ το κρατώ. Για μένα λέει πολλά η κινητοποίηση σε ένα μήνα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συνθηματολογία που χρησιμοποιήθηκε, τα τρίκ που μοιράστηκαν, αλλά είναι σεβαστό αυτό που λέτε. Θέλω να μου πείτε το πολιτικό πλαίσιο. Μου είπατε το κοινωνικό. Το πολιτικό πλαίσιο. Περιμένετε όμως ένα λεπτό. Γιατί... Ένα λεπτό. Επειδή διάβασα ένα ρεπορτάζ, ας πούμε, για παράδειγμα, για έναν βουλευτή ο οποίος γνωρίζω ότι δεν είναι ναζιστής. Ο κύριος Κατσιβαρδάς, για παράδειγμα. Προσωπικά τον γνωρίζω και γνωρίζω ότι δεν είναι ναζιστής ο άνθρωπος. Λοιπόν, και διάβασα σε ένα site το οποίο έλεγε ότι το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος, έλεγε, ο οποίος είναι ενάντια στην πρόοδο του ανθρώπου και στην πρόοδο του ανθρωπίνου πολιτισμού,
επειδή κατέθεσε ένα νομικό έγγραφο εναντίον του γεγονότος ότι διαβάστηκε παραμύθι drag queens από drag queens σε ανήλικα παιδιά. Εγώ αυτό δεν μπορώ να κρίνω ότι είναι ναζιστικό και ακραίο επειδή κατέθεσε εξώδικο. Δηλαδή το πώς ερμηνεύουμε τα γεγονότα είναι κάθε φορά από το ιδεολογικό πρίσμα από το οποίο το επίσημο αφήγημα θέλει να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα. Για παράδειγμα, στα ΜΜΕ της Δύσης το διαφοροποιικό καθεστώς χρησιμοποιεί την ακροδεξιοποίηση ή ασδήποτε γνώμης αντιβαίνει στην πορεία προς την παγκοσμιοποίηση. Σωστά και το μέρος λέτε. Αυτού σωστά το λέτε είναι αυτό. Και τα show, τα drag shows. Σωστά τα παιδιά, το λέτε όχι, αυτό, όχι, κύριε, κύριε Καλλιδιώτη. Και βλέπουμε μισό λεπτό. Ότι τα ισλαμικά κόμματα να τα πούμε όλα, με την άνοδο των κομμάτων που δεν εκρίνουν και δεν χωράνε στο αφήγημά τους, συνειδητοποιούν πλέον ότι δεν επηρεάζουν και τόσο πολύ τη γνώμη των πολιτών. Σωστό. Και αυτό τους κάνει να είναι, τα κάνει τα ΜΜΕ αυτά να είναι και πιο επιθετικά. Κοιτάξτε όμως, και οι δηλώσεις του τύπου «είμαστε η σπορά των ιτημένων» είναι ευθεία παραπομπή στο ναζιστικό καθεστώς που τόσα δεινά επέφερε στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο. Δεν είναι ευθεία αναφορά και αυτό δεν πρέπει να αναδεικνύεται. Δεν τα γνωρίζω όλα, δεν το παίζω παντογνώστης, δεν θέλω να στηρίξω ή να μην στηρίξω κάτι. Θέλω απλά να δω πρώτα και μετά να κρίνω. Αυτό, είμαι όπως είστε εσείς σκεπτικός, έτσι είμαι σκεπτικός κι εγώ όταν τα επίσημα ΜΜΕ κάνουν επίρρομαδόν. Είμαι σκεπτικός. Καλά, τι να κάνω. Δηλαδή εκ της φύσεως μου βγαίνει ένα σκεπτικό να δω τι θα δω. Μπορεί να έχετε δίκιο εσείς και να το πούμε και να το παραδεχτούμε και να το γράψουμε. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ναζιστής. Είμαι συντηρητικός. Λοιπόν, επομένως, με μεγάλη χαρά, αν συμβεί, να το καταδικάσουμε όλοι μαζί. Πείτε μου λοιπόν το πολιτικό πλαίσιο. Κατά τη γνώμη σας, αυτό που ορίζεται πιο δεξιά, για να καταλαβαινόμαστε το λέω, δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η πολιτική γεωγραφία πλέον, αλλά για να καταλαβαινόμαστε, πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι ένας χώρος που πολιτικά δίνει απαντήσεις στον πολίτη σε αυτά που περιγράψατε στο κοινωνικό πλαίσιο κατά τη γνώμη σας, και αυτό είναι και ο λόγος που εμφανίζονται με μια δυναμική εισόδου σε κοινοβούλιο ελληνικό? Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, είναι ένας συνδυασμός γεγονότων. Πρώτα απ' όλα είναι η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ και η μη αναμενόμενη, ας πούμε, όπως πίστευε το σύστημα, μεγάλη άνοδος του ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω ότι η αριστερά, με την επιμονή που έχει σε μια σειρά από ζητήματα στα οποία νομίζει ότι διαθέτει μια ατζέντα που καλύπτει τον πολιτή, όπως για παράδειγμα στο μεταναστευτικό, όπως για παράδειγμα στο πώς βλέπει την υπερφορολόγηση, όπως για παράδειγμα στο πώς βλέπει τα ζητήματα κοινωνικά, όπως την ατζέντα των ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Δεν νομίζω ότι οι πολίτες, βλέποντας αυτή την ατζέντα, βλέπουν ότι κάπως διαφοροποιείται η αριστερά με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, εξαντανακλάσεως, χωρίς να είναι ακόμα κάτι συνειδητό, μορφοποιημένο και με μια έτσι μαζική συνειδητή επιλογή στο να μπουν αυτά τα τρία ταυτοτικά κόμματα, διαμορφώνεται ένα τοπίο στο οποίο αρχίζει να υπάρχει μια συνείδηση στην ελληνική κοινωνία ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια αντιπολίτευση η οποία να την εκφράζει από τα αριστερά και μάλλον ρέπει προς τα δεξιά, όπως σας είπα, εγώ δεν συμφωνώ με την τυπολογία δεξιά-αριστερά πλέον. Mm-hmm. Και φυσικά τα κόμματα αυτά έφτασαν να λάβουν αυτό το ποσοστό ασφαλώς και από τη στρατηγική που υιοθέτησε η ίδια η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουγός προσωπικά, στρεφόμενος αναφαντών προς τα αριστερά, καταλαμβάνοντας ένα μέρος της κεντροαριστεράς. Άρα υπενθυμίζω κενό, λέτε. Οι επιδοματικές. Άφησε κενό. Έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση. Είναι κενό και. Ναι, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Και εγώ σας ακούω λίγο καθυστερημένα. Άφησε κενό. Ναι. Και άφησε κενό διότι
έκανε συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες μας οδήγησαν στο να το δούμε αυτό. Οι επιδηματικές πολιτικές, για παράδειγμα, δεν είναι φιλελεύθερο μέτρο. Είναι ένα διανεμητικό και εντάσσεται στην πολιτική οικογένεια της σοσιαλδημοκρατίας. Το ίδιο ισχύει για την παράνομη μετανάστευση. Μπορεί να μην εισήλθαν στη χώρα ο αριθμός των παρανόμων μεταναστών που εισήλθαν επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τις απελάσεις επί της ουσίας δεν έγινε απολύτως τίποτα. Μάλιστα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι αισθάνεται υπερήφανος να βλέπει τη χώρα να μετατρέπεται σταδιακά σε πολυπολιτισμική. Οι δε κινήσεις αυτών των παρανόμων μεταναστών από τις δομές των νησιών στην υπηρετική χώρα, απεμπολώντας δι' αυτού του τρόπου το δικαίωμα της χώρας μας να τους επιστρέψει στην Τουρκία όπως όριζε η συνθήκη Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια βαθύτατα πολιτική απόφαση που σε ουδεμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με την παραδοσιακή κεντροδεξιά. Δεν είναι κεντροδεξιά πολιτική αυτή. Ο κύριος Μηταράκης έκανε συμφωνίες με τον Μπαγκλαντές και τον Πακιστάν που επί της ουσίας νομιμοποιούν αυτούς τους παράνομους μετανάστες εκ των υστέρων. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αυτό ταβώς, επεσήμανε πως δεν χρειάζεται να πάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά μπορούν να επιλέξουν την Ελλάδα ως χώρα που θα διαμείνουν, διότι πιστεύει ότι το πρόβλημα με τα εργατικά χέρια θα λυθεί έτσι. Εικόνες δυνατές επίσης, όπως αυτή του εγκλισμού που περνάνε στον ιερέα βραχιολάκια, επίσης είναι βαθύτατα συμβολικές και σηματοδοτούν την ρήξη με το ancient regime. Τη συνένεση δηλαδή ότι η Ορθοδοξία, η οποία είναι αρρωγός των Ελλήνων όλα αυτά τα χρόνια, δεν μπορεί πλέον να υπερασπίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Και διάφορα άλλα, έτσι όπως το γεγονός ότι στελέχη, ειδικά σε αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και στο προηγούμενο, όλα προέρχονται από το εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, δημιούργησαν δύο τετελεσμένα. Α, αλλίωσαν την ιστορική φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας, μετατρέποντας την από ένα κεντροδεξιό κόμμα σε ένα κεντρό. Κατά τον κύριο Μουντζή, που τον διάβασα στο Liberal, έτσι επιβιώνουν, λέει, παρατάξεις και γι' αυτό καλούνται ιστορικές. Δεν έχω την ίδια άποψη με τον κύριο Μουντζή. Και δεύτερον, άφησαν ανοιχτό το χώρο σε μια συντηρητική βάση, η οποία δεν καλύπτεται πλέον από τα χαρακτηριστικά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, έχουμε δύο συνοπτικά λόγους. Το ένα είναι το κοινωνιολογικό, η μη αποδοχή πλέον μιας μεγάλης μερίδας των πολιτών της πορείας προς την πακουπισμιοποίηση, και δεύτερον το πολιτικό, ότι δεν καλύπτει πλέον η αριστερά τις ανάγκες των πολιτών, και δεύτερον η Νέα Δημοκρατία πλέον έχει αλλάξει ιστορική φυσιογνωμία. Κατά τη γνώμη μου. Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας, ξέρετε ότι αγαπάμε πολύ τις παρεμβάσεις των ακροατών. Την πρώτη γεύση, λέει κύριε Καλυβιώτη, της παγκόσμιας διακυβέρνησης, από ό,τι φαίνεται, θα την πάρουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Υγείας, μιας και το πείραμα πανδημία φαίνεται πως πέτυχε. Εντάξει, σίγουρα με τις νέες τεχνολογίες και φαντάζομαι με την επίφαση διαφόρων πραγμάτων, όπως μπορεί να είναι κάποια τις τρομοκρατικές ενέργειες ή οτιδήποτε τέτοιο, θα επιζητούν τα κράτη και με οδηγίες των υπερεθνικών οργανισμών να έχουμε ηλεκτροποίηση, ηλεκτρονικοποίηση όλα μας τα προσωπικά δεδομένα για να μπορούν να τα ελέγχουν αυτά. Τα γνωρίσαμε ότι θα έρθουν. Το θέμα είναι τι κάναμε για να αποτρέψουμε να μην έρθουν. Αλλά δεν είναι και εύκολη επιχειρηματολογία, διότι όταν συμβαίνουν διάφορα εγκλήματα, ένας, ας πούμε, για παράδειγμα, άνθρωπος ο οποίος είναι νοικοκύρης, που συνήθως δεν συμφωνεί σε τέτοιου είδους πράγματα, σου λέει ότι αν δεν έχεις κάνει κάτι, τότε δεν έχεις και κάτι να φοβάσαι. Αυτό είναι το κλασικό λανθασμένο επιχείρημα, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποδομήσεις και να πεις ότι η ελευθερία είναι το πρώτιστο αγαθό πριν από όλα τα άλλα. Είναι δύσκολες αυτές οι επιχειρηματολογίες. Και θέλουν χρόνο, και επειδή τα συστημικά μέσα που ακόμα ενημερώνουν τον περισσότερο κόσμο δεν διαθέτουν αυτό το χρόνο για να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι συζητήσεις, είναι και δύσκολο να περαστούν στην κοινή γνώμη αυτά. Ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσά, καλημέρα σας, λέει κύριε Καλυβιώτη. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας
για τα θηριώδη ποσοστά της αποχής που δεν πολύ συζητιέται. Με εμάς που απέχουμε δεν ασχολούνται. Δεν μας ρωτήσαν καν τι θέλουμε και απέχουμε. Ακούω ότι ήμασταν για καφέ, για μπάνιο, ότι δεν ενδιαφερόμαστε. Μου θυμίζει στους υδροδρομικούς που απεργούσαν πρόσφατα και τα συμπεράσματα και οι κατηγορίες πέφτουν σύννεφο. Θέλετε να πείτε, λέει, κάτι για την αποχή? Βεβαίως θέλω να πω, είναι πιο ανησυχητική η αποχή από το αν ένα κόμμα είναι ή δεν είναι ακραίο, για παράδειγμα. Έτσι, δηλαδή εγώ το θεωρώ πιο ανησυχητικό ως φαινόμενο και θα σας εξηγήσω γιατί. Καταρχάς, έχουμε αποχή και στις εκλογές του Μαΐου μειώθηκαν οι ψηφοφόροι, αν δεν κάνω λάθος, κατά 790.000, έτσι. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε ιστορικό ρεκόρ σχεδόν αποχής. Και μάλιστα το 77, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν η τελευταία φορά που είχαμε περίπου το ίδιο εκλογικό σώμα, δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία οι κάτω των 21 ετών δεν είχαν. Ενώ τώρα ψηφίζουν και οι 17 κι αν. Άρα αυτό είναι μια ακόμα μεγαλύτερη επί της ουσίας αναλογικά αποχή από το 77. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό πλέον είναι μια πολιτική στάση. Γνωρίζω ότι πολλοί εκ των ακροατών θα διαφωνήσουν, καθέτος και οριζοντίως, όμως η απαξίωση του πολιτικού συστήματος διαμέσου της αποχής έχει ως αποτέλεσμα εκείνοι που πάνε να ψηφίσουν να έχουν ολοένα και προνομιακότερη κάθετος στενή σχέση με τα κόμματα που ψηφίζουν, ώστε να δημιουργούνται σταδιακά δύο κατηγορίες πολιτών, οι ωφελημένοι και οι μη ωφελημένοι. Επειδή η αποχή αυξάνεται, οι μη ωφελημένοι θα διωκώνονται και έτσι θα δημιουργηθεί μια σιωπηρή πλειοψηφία που κατά τη γνώμη μου τελεολογικά μπορεί να φτάσει να αμφισβητήσει ακόμα και την ίδια τη δημοκρατία. Διότι κακά τα ψέματα, για να συνεχίσει να υφίσταται η φιλελεύθερη δημοκρατία, πρέπει να υπάρχει συνένεση ότι είναι το καλύτερο πολίτευμα και ένας τρόπος που διαπιστώνεται ότι αυτό το πράγμα, ένας τρόπος που διαπιστώνεται είναι και μέσω της συμμετοχής. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι όμως από εκείνους που όταν αρχίζουν τα δύσκολα κατακρίνουν τους πολίτες, διότι αυτό είναι και εύκολο και απλουστευτικό. Προτεραιότητα στην ευθύνη έχει εκείνος που βγαίνει μπροστά για να αναλάβει την ευθύνη στις πλάτες του και να διεκδικήσει την ψήφο και μετά αυτός που κυβερνάται. Θα πάω στο φίλο τον Νίκο από τη Ρόδο. Λέει καλημέρα. Με αυτή την εκτίμηση κάνουμε ότι δεν βλέπουμε ότι χρησιμοποιούν σύμβολα πρόσωπα και συνθηματολογία που είναι ξεκάθαρη. Η υποκρισία είναι να τους θεωρούμε αντισυστημικούς, ενώ εξυπηρετούν το σύστημα σαν μπράβη του και αποτελούν το άλλο άκρο του διαστρεβλωμένου προευδευτισμού που είναι ο διαστρεβλωμένος εθνικισμός. Είναι φανερό, λέει ο Νίκος από τη Ρόδο, ότι τα ίδια ξένα κέντρα που οργανώνουν τις δράσεις, οργανώνουν και τις αντιδράσεις. Προωθούν τις ακραίες δικαιωματιστικές ιδεολογίες και τις μεταναστευτικές ροές, αλλά προωθούν και την ακροδεξιά ιδεολογία, στείνοντας στην ουσία ένα ολοκληρωμένο σκηνικό διχασμού και ελέγχου μέσω των άκρων της ίδιας κοινωνίας. Εντάξει, δεν ξέρω για το συγκεκριμένο κόμμα, επαναλαμβάνω, θα το δούμε στην πορεία, εάν είναι έτσι θα το παραδεχτούμε όλοι ότι είναι έτσι. Αλλά όσον αφορά γενικότερα το τοπίο δεν θα το έλεγα, διότι για παράδειγμα έχουμε και κάποιες περιοχές και έχουμε και κάποιες χώρες τις οποίες έχουν αντιστραφεί πράγματα τα οποία προώθησε η παγκοσμιοποίηση και δεν έχουμε τον ίδιο διχασμό. Για παράδειγμα στη Φλόριντα με τον Τεσάντης, την απόλυτη ελευθερία λόγου που εφήρμοσε ο Ήλον Μάσκ αγοράζοντας το Twitter και μάλιστα εκπροσωπώντας και τις δύο πλευρές του πολιτικού σκηνικού. Επομένως έχουμε διάφορα στάδια και διάφορα πράγματα τα οποία μας δείχνουν ότι αντιστρέφεται το σκηνικό και στις μεταναστευτικές ροές υπάρχουν χώρες πλέον οι οποίες αντιστρέφουν αυτό το φαινόμενο. Στη Σκανδιναβία για παράδειγμα, που οι περισσότεροι πίστευαν ότι σε λίγα χρόνια η μουσουλμανική κοινότητα θα είναι η πλειοψηφική, έχει αντιστραφεί αυτό. Άρα δεν είναι όλες οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται από την παγκοσμιοποίηση τελεολογικά μη αναστρέψιμες επειδή ανεβαίνουν τα αυτοτικά κόμματα. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Ούτε πιστεύω για παράδειγμα ότι στη Γαλλία αυτό που έγινε όπου αυτός
ο άνθρωπος, ο Θεός να τον κάνει άνθρωπο, που μαχαίρωσε τα πέντε μωράκια, επειδή είπε ο Ζεμούρ ότι αυτό είναι γαλλοκτονία, συμφωνώ με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ότι αυτό είναι μία λέξη η οποία είναι ακραία και είναι ρατσιστική. Δεν μπορώ να συμφωνήσω, διότι τα στατιστικά στοιχεία και τα μαθηματικά μας λένε την αλήθεια και μας λένε την αλήθεια ότι τα περισσότερα εγκλήματα τα οποία λαμβάνουν χώρα στη Γερμανία και στη Γαλλία είναι από μη Γάλλους. Τι να κάνουμε τώρα. Άρα τα ταυτοτικά κόμματα αυτά είναι μία απάντηση. Μπορεί να μην είναι ιδανική απάντηση, αλλά εν πάση περιπτώσει τι να κάνουμε. Υπάρχουν κάποιο είδους απαντήσεις έστω. Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Επειδή ο κύριος Καλυβιώτης επανέρχεται και λέει ότι τα ταυτοτικά κόμματα είναι μια απάντηση. Είναι μια αντίδραση πολιτών σε αυτή την κυριαρχία μιας woke ιδεολογίας που είμαστε χήμα και σωρός και τελικώς το μόνο που ενδιαφέρει δεν είναι να είμαστε άνθρωποι αλλά να είμαστε καταναλωτικές μονάδες. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το σχόλιο. Δεν το ανέφερα προηγουμένως, γιατί ήθελα να προχωρήσουμε σε μια ροή συζήτηση και να μην έτσι μονοπολίσω. Φυσικά η woke agenda παίζει τεράστιο ρόλο και στην αντίδραση σε όλη τη Δύση με την ψήφο στα ταυτοτικά αυτά κόμματα, διότι η woke agenda έχει δύο πτυχές. Η πρώτη είναι η οντολογική εν τέλει διαφοροποίηση του ίδιου του προσώπου του ανθρώπου, και δεύτερον ένας ειδονιστικός τρόπος ζωής, καταναλωτικός, για να μπορέσουν να καμφθούν οι αντιδράσεις που υπάρχουν στις χώρες, για να περάσουμε σε ένα νέο είδους καθεστώς. Κατά τη γνώμη μου, καθεστώς χωρίς σύνορα. Αυτό είναι που επιδιώκει ο παγκόσμιος καπιταλισμός. Επομένως, φυσικά είναι και αντίδραση στη woke agenda και στη woke κουλτούρα, και δεν μπορώ να δεχθώ ότι οι εικόνες που βλέπουμε, για παράδειγμα, από το Gay Pride, οι οποίες μπορεί κάποιος να κουκλάζει, δεν χρειάζεται εγώ να κάνω τέτοιο, ότι είναι εικόνες οι οποίες αντανακλούν τον οποιοδήποτε μέσο δημοκρατικό πολίτη. Δεν μπορώ να το δω. Δηλαδή, όταν βλέπω κάτι έτσι περίεργα με λουριά, δερμάτινα, ή να έχουν μπει μέσα και να αλλάζουν τη φυσιογνωμία παιδιών, καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα δεν μπορείς πια να μην μιλάς καθόλου. Επειδή, ας πούμε, στην τηλεόραση και στα συστημικά μέσα απαγορεύεται να το κάνεις. Και ο κόσμος δεν θα αντιδράσει κάπως. Κάπως θα αντιδράσει, είναι φυσιολογικά αυτά. Θέλω, κύριε Καλυβιώτη, και θα επανέλθουμε βεβαίως, διότι σας θυμίζω ότι κρατάει η ατζέντα μιας συζήτησης σταθερά στο ραδιόφωνο, θα έρθει και στην τηλεόραση αυτή η ατζέντα. Θέλω πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω όμως, διότι εκτός από επικεφαλής του δικτύου των συντηρητικών είστε και πολιτικός επιστήμονας, θέλω να σας ρωτήσω σε ένα κεφάλαιο που ξέρετε ότι η εκπομπή χρόνια τώρα θέλει να παραμείνει ανοιχτό. Επειδή είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, μεταβάλλεται και γεωπολιτικά και οι γεωστρατηγικές συνθήκες χωρών μικρών, μεσαίων και μεγαλύτερων ξεδιπλώνονται, και όλοι λένε ότι η ατζέντα των εθνικών, με την πίεση ή τρίβοντας τα χέρια τους από ικανοποίηση των μεγάλων συμμάχων, είναι μπροστά. Εδώ έχετε να πείτε κάτι. Πάμε για συνάντηση στο Vilnius, έτσι, του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Εντάξει, η κίνηση τοποθέτησης, όπως είπα στην αρχή του Γεραπετρίτη, είναι ενδεικτική κατά τη δική μου γνώμη. Δεν θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε στις πρέσπες του Αιγαίου. Δεν θέλω να το πιστεύω. Αλλά το ότι δεν θέλω να πιστεύω εγώ δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο και δεν θα μας το σερβίρουν όπως έχει γράψει Πλιστάκης και στην Εστία ο Μανώλης Κοτάκης, τον οποίο τον θεωρώ από τους σοβαρότερους αναλυτές που έχουμε. Επομένως, ναι, είναι πάρα πολύ επίφοβο ότι θα προσπαθήσει και θα υπάρχουν πιέσεις εκατέρωθεν από τον ξένο παράγοντα
να πάμε σε μια διευθέτηση, διότι καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και ζήτημα ενεργειακών πόρων. Βέβαια το ζήτημα των ενεργειακών πόρων, το ποιος το προκάλεσε, είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά σίγουρα βλέποντας αυτή και τη δημογραφική έκρηξη η οποία συντελείται στις χώρες της Ασίας και τις χώρες της Αφρικής και τις ανάγκες που θα υπάρχουν γενικότερα για ενέργεια, νομίζω ότι θα υπάρξει τρομακτική πίεση και στην Τουρκία βέβαια, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι, όχι μόνο στην Ελλάδα, για να λυθεί το ζήτημα με συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος ο τρόπος αυτός δείχνει συνεκμετάλλευση, κύριε Σαχίνη, δυστυχώς. Και η συνεκμετάλλευση δεν είναι το πρόβλημα, όπως έχετε αναλύσει κι εσείς πολλές φορές εκπομπές σας, το οικονομικό. Η συνεκμετάλλευση δημιουργεί και νομικά τετελεσμένα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο μας δείχνει ότι είμαστε ένα κράτος λίγο ανύπαρκτο. Δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται τόσο καιρό στη φυλακή ο Φρέντι Πελέρης, έτσι, ο οποίος είναι και φίλος μου, και το ελληνικό κράτος να μην έχει κάνει απολύτως τίποτα. Όταν λοιπόν η Αλβανία, που είναι ένα κράτος το οποίο δεν έχει διαθέτει την ισχύ που διαθέτει η Ελλάδα, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, δεν θα κάνει και η Τουρκία, η οποία είναι πολύ πιο ισχυρή χώρα απέναντί μας, ό,τι θέλει. Λοιπόν, άρα αυτά είναι συμβολικά. Ξεκίνησαν από τα Σκόπια, συνεχίζονται στην Αλβανία και θα τελειώσουν με το ζήτημα της Τουρκίας. Λοιπόν, εάν όμως η Νέα Δημοκρατία επιχειρήσει να το λύσει έτσι το ζήτημα, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα φτάσει αναγκαστικά σε ένα σημείο όπου θα τελειώσει και ο ιστορικός της κύκλος ως κόμμα. Αυτό μην το ξεχνάτε. Αυτό θα πρέπει να δείτε ανάλογα φαινόμενα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πώς μέσα σε 4-6 χρόνια έχασαν εντελώς την επιρροή τους κόμματα τα οποία είχαν μια ιστορία 15-20 ετών. Άρα θα το δούμε αυτό το οποίο λέτε, διότι θα πρέπει να προσμετρηθούν όλα τα cost benefit τα οποία υπάρχουν στην περίπτωση και το τι είναι διατεθειμένη η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός να παραχωρήσει. Θα το δούμε. Κλείνω με δύο ερωτήματα. Το ένα είναι του φίλου του Κώστα. Τι παρατηρεί στο νέο κυβερνητικό σχήμα ο κύριος Καλυβιώτης πέρα από τον κύριο Γεραπετρίτη? Έχει κάτι άλλο να πει? Ναι, βεβαίως. Έχω υποδείξει συγκεκριμένα πρόσωπα. Πρώτα απ' όλα ότι είναι υφυπουργός η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, έτσι, υφυπουργός παιδείας. Έχει κάνει συγκεκριμένες δηλώσεις για το τι θεωρεί οικογένεια και το τι θεωρεί παιδεία. Παρατηρώ επίσης ότι στο μεταναστευτικής πολιτικής έχει μπει ο κύριος Κερίδης, εάν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, έχουν μπει συγκεκριμένα πρόσωπα σε υπουργεία τα οποία και εξαιτίας των ζητημάτων που χειρίζονται αυτά τα υπουργεία είναι ένας από τους λόγους που ανέβηκαν τα ταυτοτικά κόμματα. Βλέποντας τους υπουργούς που διάλεξε ο κύριος Μητσοτάκης, εμένα δεν μου δείχνει αυτό ότι θέλει να αντιμετωπίσει τα ταυτοτικά κόμματα και ότι πήρε κάποιο μήνυμα από τους πολίτες. Εμένα μου δείχνει ότι έχει μια συγκεκριμένη στάση, μια συγκεκριμένη ιδεολογία κάθετος ιδεολειψία, την οποία είναι διατεθειμένος να ικανοποιήσει μέχρι τέλους. Μάλιστα. Και θα κλείσω... Άρα, αν θέλετε μια πρόβλεψη από μένα, σαν πολιτικό επιστήμονα, είναι ότι τα ταυτοτικά κόμματα στις επόμενες εκλογές, εάν αυτό δείχνει κάτι ως μήνυμα με αυτά που συμβαίνουν στα Υπουργεία, θα ανεβάσουν και άλλο τα ποστά τους. Θέλω να κλείσουμε με μία παρατήρηση του φίλου του Λευτέρη. Λέει, κύριε Καλυβιώτη, δεν παίζει και ένα ρόλο η δημογραφική αλλίωση των εθνών της Ευρώπης ως ένα μέσο, πέρα τώρα από τους μετανάστες, διάλυσης του κοινωνικού ιστού, ούτως ώστε να μην αντιδρά η κοινωνία στις βίες και χωρίς συνένεση αλλαγές από τα πάνω? Πολύ ωραίο ερώτημα αυτό. Φυσικά παίζει ρόλο η δημογραφία, διότι τις αλλαγές τις φέρουν τα νιάτα. Έτσι. Και στην Ευρώπη λείπουν νιάτα αυτή τη στιγμή. Νιάτα που να μεγάλωσαν και να γαλουθηκήθηκαν από τις δυτικές αξίες, οι οποίες αυτές αξίες είναι οι ψηλότερες που έχει βγάλει ποτέ η ανθρωπότητα. Και αυτό είναι αυταπόδεικτο και
και δεν δέχομαι μύγα στο σπαθί μου όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Με όλα τα αρνητικά της η Δύση, έτσι, είναι ο πολιτισμός εκείνος που αυτή τη στιγμή από όλη την παράδοσή της είναι ο ανώτερος ο οποίος έχει γεννήσει η ανθρωπότητα με τα καλά του και με τα κακά του. Αλλά τα καλά είναι περισσότερα από τα κακά εν αντιθέσει με άλλους πολιτισμούς που δεν έχουν την ίδια σημειολογία. Λοιπόν, αυτό όμως που λέτε για τη δημογραφία είναι πολύ σημαντικό και καταδεικνύει και κάτι άλλο που ξέχασα να πω για την Ελλάδα, ότι εμφανίζεται και στην Ελλάδα το φαινόμενο που έχει εμφανιστεί σε όλη την Ευρώπη, ότι η αντίσταση εντός εισαγωγικών σε μέτρα της παγκοσμιοποίησης μέσω των επιλογών αυτών που επιλέγουν τέλος πάντων οι πολίτες, είτε είναι ταυτοτικά κόμματα είτε κάτι άλλο, προέρχεται από την επαρχία. Δηλαδή έχουμε μία, πώς να το πω, μία κόντρα μεταξύ εσωτερικού κέντρου και εσωτερικής περιφέρειας. Και αυτό λοιπόν συμβαίνει και σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου οι Μητροπόλεις, όπως είναι το Παρίσι και το Λονδίνο, επειδή έχουν γίνει πολυπολιτισμικές, υπάρχει μια κρίσιμη μάζα η οποία αισθάνεται ότι απειλείται εάν ψηφίσει για παράδειγμα τα αυτοτικά κόμματα και ψηφίζει κόμματα παγκοσμιοποίησης, διότι έτσι θεωρεί ότι εδραιώνει τη θέση της στο καινούριο καθεστώς που ανατέλει, και υπάρχουν οι γηγενείς οι οποίοι φεύγουν από τις Μητροπόλεις επειδή δεν αντέχουν πλέον ούτε να βλέπουν αλλά ούτε να ζουν στην ιστορική αλλίωση και δημογραφική φυσικά που έχουν υποστεί οι Μητροπόλεις τους, οι πάλε ποτέ Μητροπόλεις τους, και πηγαίνουν προς την περιφέρεια και ζουν και εργάζονται κτλ. Άρα υπάρχει ένας, ας το πούμε, ανταρτοπόλεμος στην ψήφο, ο οποίος λαμβάνει χώρα από την περιφέρεια. Θα δείτε, και βλέποντας και το κόστος ζωής το οποίο αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο και στην Αθήνα, αλλά ακούω και στη Θεσσαλονίκη, ότι σιγά σιγά οι περιφέρειες θα παίξουν έναν πολύ πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι τις έχουμε συνηθίσει να παίζουν και στην Ελλάδα. Και ίσως ένα θετικό από όλη αυτήν την κατάσταση είναι ότι στις περιφέρειες είναι πιο εύκολο να αναπτυχθεί ξανά, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ελπίδα, η δημογραφία του ελληνικού πληθυσμού. Ραφαήλ Καλλιδιώτης, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη και κυρίως γιατί απάντησε και σε ερωτήματα ακροατών. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλλιδιώτη, να είστε καλά.